Σοκ προκαλεί βίντεο που απεικονίζει τη ρωσική αεροπορία να βομβαρδίζει με κατευθυνόμενε βόμβε τη ρωσική πόλη Σούντζα για να πλήξει του Ουκρανού που έχουν εισβάλει στο εσωτερικό τη. Η κατάσταση στην περιφέρεια του Κούρσκ συνεχίζει να παραμένει δύσκολη για τι ρωσικέ δυνάμει, καθώ οι Ουκρανοί, παρά το γεγονό ότι έχουν υποστεί πολύ μεγάλε απώλειε, συνεχίζουν την επίθεσή του και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό του 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να γίνει κατανοητό το επιτεύγμα του, αρκεί να υπενθυμιστεί ότι οι Ρώσοι έχουν καταλάβει 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα βόρεια του Χάρκοβο μετά από αρκετού μήνε μαχών. Το βράδυ, οι αρχέ τη περιφέρεια ανακοίνωσαν την εισαγωγή του καθεστώτο έκτακτη ανάγκη, Ενό αρκετού οικισμού, συνεχίζεται η εκένωση του πληθυσμού. Ωστόσο, κατέστη δυνατό εν μέρη να ανακοπούν οι επιδρομέ των ομάδων δολιοφθορά και επιθετική αναγνώριση των Ουκρανών και να αποτραπεί περαιτέρω ευρεία προέλαση. Οι Ουκρανικέ δυνάμει κατέλαβαν το δυτικό τμήμα τη Σούντζα. Οι άμαχοι εγκατέλειψαν την κατεστραμμένη πόλη. Στο βορειοδυτικό τμήμα, τα ρωσικά στρατεύματα απέκρουσαν εχθρική επίθεση σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ρίλσκ Σούντζα, κοντά στον οικισμό Κορενέβο. Θεωρείται δεδομένο ότι σήμερα θα υπάρξουν σημαντικέ εξελίξει στι μάχε του Κούρσκ, καθώ οι Ρώσοι πρέπει να αντιδράσουν ιδιαίτερα δυναμικά για να μην επιτρέψουν στου Ουκρανού να δημιουργήσουν ισχυρέ οχυρώσει σε ρωσικά εδάφη. Πάντω, ακόμα τίθεται το ερώτημα: Πώ είναι τελικά οι επιτιθέμενοι Ουκρανοί και πόσοι από αυτού είναι όντω Ουκρανοί.